Νίκο, την Κο, την οποία αγαπάει ιδιαίτερα ο Νότης Φακιανάκης και την οποία επισκέπτεται πολύ συχνά. Εκεί τον συνάντησες για μια ωραία συνέντευξη. Έλειπε ένα δίμηνο, ήρθε προχτές από τις διακοπές του, τις ολοκλήρωσε. Είναι η πατρίδα του Οίκος. Όχι. Όχι. Είναι ένα νησί απλά το οποίο έχει αγαπήσει. Η καταγωγή του είναι από την Κρήτη. Το εξοχικό του στην Κρήτη, το έχει στην Κο. Στην Κο. Έχει ένα σπίτι πάρα πολύ ωραίο. Εκεί έκανε όλες τις διακοπές. Είναι σαν το παλάτι της Κνωσού μου. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εδώ που είστε, σε μια παραλία. Ναι. Στην Κο. Έχει ωραίο σπίτι και στην Κο. Είναι απίστευτο. Στην Κο έχει ένα σπίτι, μου έχουν πει, που το έχει χτίσει τα πρότυπα, επειδή πιστεύει πολύ, του αρέσει ο ελληνικός πολιτισμός, και αρχαιότητας και το σπίτι που έχει στη Βάρκηζα που μένει, είναι ένα σπίτι που αν το δεις θα πάθεις σοκ. Αυτό με την Κνωσό. Ναι, είναι ασύλληπτο. Έχει, παιδί μου, μια λατρεία στην αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι κακό. Όχι, είπα εγώ ότι είναι κακό. Και στους 12 θέλω. Αλλά να έχεις δύο σπίτια και να τα έχεις κάνει στο ίδιο στυλ και τα δύο είναι λίγο. Το ένα μπράτ Φεστού, το άλλο της Κνωσού. Και το τρίτο το μαντίο του Βελφόν. Για ποικιλία. Λοιπόν, το συναντήσαμε στην Κο. Αγαπάμε Νότη Φακιανάκη, έτσι. Το συναντήσαμε στην Κο, κάναμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Πιο πολύ επικεντρωθήκαμε λίγο πράγματα που δεν τον έχουμε συνηθίσει να λέει, όπως είναι η οικογένειά του, η σχέση του με τα παιδιά. Μα η κόρη του πια είναι και μεγάλη τώρα, πόσο χρονών? Εγώ την είχα δει πριν 2 χρόνια και ήταν κούκλα, 16 χρονών, 15. Είναι και ο γιος του, να δείτε, που έχει ενηλικιωθεί κιόλας, είναι κούκλος 18. Και ασχολείται και με τη μουσική. Μοιάζει. Μοιάζουν, νομίζω, πιο πολύ στην σύζυγο, στην Κύλη. Για να δούμε τη συνέντευξή σου, Χαρούλη. Ως ένα τέλος να αρμόσει, κάνε μια έξοδο μεγάλη. Βρισκόμαστε σε ένα νησί το οποίο από τα πρώτα σου παιδικά χρόνια ήρθες εδώ, δούλεψες εδώ, έκανες πολλές δουλειές. Τους χειμώνες που δεν υπήρχε αυτό που αγαπούσα να κάνω, ήμουν ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, έχω εργαστεί, έχω βάλει μοκέτες για ένα διάστημα, έχω ρίξει πετά, έχω κάνει διάφορα τέτοια. Και πώς έρχεται... έρχεται ο τραγούδι στη ζωή σου? Ο τραγουδιστής ήταν μαζί μου από τότε που μαζί ήρθαμε. Δηλαδή όταν γεννήθηκα, μάλλον υπήρχε αυτό. Εσύ θάνασα κι ό,τι ονειρεύτηκα, όσο σε πάλεψα, όσο ερωτεύτηκα. Έχεις πει σε παγίδα δημοσιογράφων να σε πάνε σε ένα τρυπάκι ερωτήσεων και να βγάλουν αυτό που θέλουν στο τέλος, προκειμένου να δημιουργήσουν αρνητική δημοσιότητα? Κοίταξε, όχι. Το ότι εγώ όμως χυμαροδός μιλώ, δηλαδή όταν κάποιος μου κάνει ερωτήσεις δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Και όταν η ερώτηση είναι τέτοια που η απάντηση αρμόζει να έχει και ένταση, θα το βγάλω έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Μπορεί να γίνω και αθυρόστομος. Δεν έχω και κανένα πρόβλημα, γιατί όχι. Πιστεύεις ότι έχει αδικηθεί αυτή η εικόνα σου σε αυτά τα χρόνια που σε γνωρίζουμε? Έχει παραποιηθεί η εικόνα μου. Δηλαδή έχουν παρουσιάσει έναν άνθρωπο διαφορετικά από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Και για αυτό που είμαι, τέλος πάντων, οι μόνοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι για να μιλήσουν και έχουν γνώση είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με γνωρίζουν, αυτοί που με ξέρουν καλά πραγματικά. Αν δεν σε είχα ερωτευτεί, κι αν δεν ήσουν απληγή. Ως νυμφευμένος και με παιδιά, ένιωσε όλα αυτά τα χρόνια ότι είχες και έχεις το πάνω χέρι στην οικογένεια, ή το έχεις αφήσει στη σύζυγό σου? Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος από τους δυο μας στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η σύζυγό σου είναι χαμηλών τόνων. Νομίζω ότι σε έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια σε δύσκολες και χαρούμενες στιγμές. Και νομίζω ότι είναι ένα στήριγμα για έναν άνθρωπο που κάνει πρωτοαθλητισμό στον χώρο αυτό της μουσικής βιομηχανίας. Οπωσδήποτε. Έτσι ακριβώς όπως το είπες είναι η Κύλη. Αυστηρός γονιός. Εγώ. Φυσιολογικός. Έφυγες για πάντα, σου λέω, σε δασίες. Μαμέ! Με ζήσα να μιλήσεις, κομμάτι βέβαιζε. Ανοίγει ένα μαγαζί το οποίο τους τελευταίους 7 μήνες είχε μείνει κλειστό λόγω πένθους μετά την απώλεια του Παντελή Παντελίδη. Και καλείται αυτή τη στιγμή να ανοίξει τις πύλες του με δύο πολύ σπουδαία ονόματα, με έναν Βασίλη Καρά που τον είχε τον Παντελή σαν παιδί του και με έναν Νότη που δεν πρόλαβε να συναντηθεί με τον Παντελή. Ενώ είχε έρθει και σε είδε, δεν έγινε αυτή η συνάντηση που θα θέλανε πολλοί να σας δούνε και ίσως μελλοντικά. Επειδή θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά, ξέρεις τη σχέση μου με τον Παντελή, ήτανε καψούρης μαζί σου, καλλιτεχνικά. Του άρεσες πάρα πολύ. Θα το πω διερευτικά. Το ότι ένας άνθρωπος
ο οποίος έκανε αυτό που έκανε το πέρασμά του από την ζωή με αυτόν τον τρόπο, είναι άξιο προσοχής. Αναγνωρίζεις αυτό? Οπωσδήποτε και το αναγνωρίζω. Άμα δεν το αναγνωρίζεις, ανόητος. Με τον Παντελή δεν υπήρξε ποτέ τίποτα, διότι δεν το γνώριζα το παιδί. Είχε έρθει κάποιες φορές, με είχε δει. Ο τρόπος που με αντιμετώπισε ήταν κόσμιος και με αγάπη. Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω. Υπήρξα άρχοντας στον κόσμο απάνω. Να σε ευχαριστήσω, Χάρη μου, κατά πρώτον γιατί χαίρομαι όταν συνομιλώ. Και όταν συνομιλώ και με ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι, χαίρομαι διπλάσια. Αλλά να σε ευχαριστήσω και για το ότι βρέθηκες εδώ πέρα και για μένα είναι σημαντικό όποιοι περνούν από εδώ, ας πούμε, και παρουσιάζουν τον έναν εκ των δύο τόπων που αισθάνομαι ως ιδιαίτερη πατρίδα μου, ή εδώ δηλαδή την Κρήτη, χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλό χειμώνα να έχουμε στο θέατρο. Ανυπομονώ για αυτή τη συνεργασία. Νομίζω ότι θα περάσουμε καλά γιατί υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές και το εννοώ δηλαδή και από τον Βασίλη και από τον Κώστα τον επιχειρηματία τον Πετάκη. Και από εμένα φυσικά, και νομίζω ότι θα περάσουν πάρα πολύ καλά γιατί αυτό που θα κάνουμε θα είναι αυτό που αγαπούμε. Εγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης, άνθρωπος δίκαιος και δημοκράτης.